λόγος που έχουμε έρθει είναι γιατί παραλάβαμε μία δωρεά από την αναπτυξική πάνω ΑΕ ως Μητρόπολη, Ιερά Μητρόπολη Μαντινίας και Κοινωνίας και που έρχεται είναι πιατός σταθμός η δομή που εκπροσωπούμε. Η δωρεά αυτή έχει γίνει εις μνήμη του μακαριστού δεσπότη μας κ. Αλεξάνδρου και αφορά εξοπλισμό για τις κοινωνικές δομές της Μητροπόλεως. Έχουμε εδώ το υλικό, το παραλάβαμε χθες. Έχει τοποθετηθεί σύμφωνα με την εντολή σας στους χώρους του Πρωθυπουργού και από εκεί πέρα θα γίνει ο διαμοιρασμός σύμφωνα με τις εντολές που θα δώσετε εσείς. Σήμερα θα υπογράψουμε ακριβώς αυτό το πρωτόκολλο παραλαβής του υλικού και γι' αυτό το λόγο είναι ο κύριος Δήμαρχος εδώ, εκπροσωπώντας το Δήμο Τρίπολης. Και νομίζω είναι και ο μεγάλος μέτοχος της Αναπτυξιακής. Είναι ένας μέτοχος. Και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής. Συγγνώμη. Καταρχήν θέλω να ζητήσω συγγνώμη για την καθυστέρηση, έστω την ολιγόλεπτη. Θέλω να είμαι συνεπής γιατί θέλω να σέβομαι τους ανθρώπους που περιμένουν. Αλλά είχε τέτοια ανεμοθύελα στον δρόμο που δεν μπορούσε να τρέξει παραπάνω από 60 χιλιόμετρα 70. Σας ζητώ συγγνώμη λοιπόν που περιμένατε. Ο δεύτερος λόγος που θέλω να τον διατυπώσω αυτή τη στιγμή είναι η χαρά μου για τρία γεγονότα. Το ένα είναι η παρουσία των εκπροσώπων του τύπου, των εκπροσώπων των μέσων της μαζικής ενημερώσεως, όπως συνηθίσαμε να λέμε. Διότι δείχνει η παρουσία σας τα ενδιαφέροντα που έχετε για τα θέματα που απασχολούν την τοπική εκκλησία και γενικότερα την κοινωνία. Ένα μπράβο σας πρέπει και εύχομαι να έχετε υγεία και δύναμη να εκτελείτε και να πραγματοποιείτε αυτό το υψηλό έργο το οποίο έχετε και όσο μπορείτε να έχετε αντικειμενικότητα εις την προβολή των γεγονότων τα οποία και αποτυπώνεται. Οι δημοσιογράφοι ή ανεβάζουν τον άνθρωπο στον ουρανό ή τον κατεβάζουν στον Άδη. Ανάλογα με τα αισθήματα τα οποία έχουν για το έργο τους και για τους ανθρώπους τους οποίους πλησιάζουν και από τους οποίους παίρνουν συνεντεύξεις. Εγώ για τα μέσα εδώ της Τρυπόλεως έχω να πω μόνο καλά λόγια. Μπράβο σας για μια φορά ακόμη. Όμως η χαρά μου και η συγκίνησή μου έχει σχέση και με δύο άλλα γεγονότα. Το ένα, η δωρεά την οποία έκαματε. Δεν είναι εύκολο πράγμα στην εποχή μας που μετρούνται όλα με τα υλικά πράγματα που όταν συναντηθούν δύο άνθρωποι μετά την καλημέρα ρωτάνε πόσα παίρνεις, πόσα θα πάρουμε, αυξήθηκε ο μισθός, είμαστε σε περίοδο φτώχειας, σε περίοδο δοκιμασίας. Όλα αυτά συζητούν οι άνθρωποι ως επιτοπλίστων και κατά πρώτον όταν θα συναντηθούν. Όταν λοιπόν σε αυτή την εποχή την κρίσιμη υπάρχουν άνθρωποι που σκέπτονται όχι τον εαυτόν τους ή τον φορέα τον οποίο εκπροσωπούν αλλά και τους άλλους ανθρώπους συμπερίστατους, αυτό είναι ένα γεγονός που πρέπει να το υπογραμμίζουμε και να το προβάλλουμε. Και ο ποιητής λέει «αλίμονος όποιον γελά, οι άλλοι σαν θρηνούμε». Υπάρχει θρήνος πολύ σήμερα, έστω και αν δεν έχουμε αυτιά για να τον ακούσουμε και μάτια για να τον ειδούμε. Σε αυτή την εποχή το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι, φυσικά πρόσωπα, είτε συλλογικοί φορείς, που τους σκέπτονται αυτούς τους ανθρώπους που υποφέρουν, αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Πάλι ο άλλος ποιητής λέει «αδίμονος όποιον γελά οι άλλοι σαν θρηνούνε» και ότι «δεν μπορείς μόνος σου να ευτυχήσεις». Η ευτυχία η προσωπική του καθενός έχει σχέση με την ευτυχία των γύρων του. Γι' αυτό ακριβώς θέλω να επενέσω την αναπτυξιακή πάρνωνα και είπα στην αρχή, χάρη των λογών, έτσι θέλω να το πάρετε, ότι ζηλεύω όταν ακούω έργα τα οποία κάνει η αναπτυξιακή και ακόμη δεν έχω εγώ μία πρόσβαση σε αυτούς. Τώρα όμως γνωρίζω τον εκπρόσωπο αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι θα έχουμε και μία καλή συνεργασία στο μέλλον. Και η συγκίνησή μου ως τρίτον πλέον λόγων έχει το γεγονός ότι αυτή την δωρεά σας την κάνετε εις μνήμη του Μακαρίτη του Δεσπότη. Ένα μπράβο σας και γι' αυτό. Να μην τα χτυπάμε από εδώ και από εκεί, τα στριβόμενε, είπαμε θα τοποθετηθούν εις τον ισόγειον χώρο του οίκου Τυφλών. Και από εκεί θα γίνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα η
ο διαχωρισμός τους, η κατανομή τους στα ιδρύματα που έχουν ανάγκη και σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται και παρακαλούν τη Μητρόπολη να τους βοηθήσει. Εγώ αυτά έχω να σας πω. Κύριε Βασιλιώτατε, αυτό έχει σημασία η δωρεά, πολύ σαφώς έχει σημασία η δωρεά. Απλά να πω ότι αυτό είναι μια απόφαση της Αναπτυξιακής μαζί με το Δήμο Τρίπολης, γιατί είναι δική, μαζί ήταν το στοιχείο αυτό το περιουσιακό και το έχουμε χρησιμοποιήσει πάλι για καλό σκοπό, φιλοξενώντας μετανάστες σε πρόγραμμα. Και σας συγχαίρω επ' ευκαιρία και για την συνεργασία. Ναι, να είστε καλά. Και μετά από πρόταση βέβαια της Αναπτυξιακής και βέβαια τη δική μας συνέλευση έγινε αυτή η δωρεά, όπως θα γίνει και τις επόμενες μέρες και για το νοσοκομείο μας μια αντίστοιχη δωρεά. Και ο σκοπός είναι αυτά τα πράγματα να πιάσουν τόπο, γιατί ξέρουμε ότι η Εκκλησία επιτελεί πολύ σημαντικό, σπουδαίο κοινωνικό έργο γενικώς, αλλά και στην περιοχή μας, ο μακαριστός Σεβασμιότατος Επίσκοπος ο Αλέξανδρος, είχε δώσει ιδιαίτερη σημασία στο κοινωνικό έργο της Εκκλησίας στην περιοχή μας, με πάρα πολλές δράσεις. Και η σμήνη του, αυτή η δωρεά, θα βοηθήσει τη συνέχιση αυτού του κοινωνικού έργου στην περιοχή μας και τη στήριξη όλων των δομών της Μητροπόλεως, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για την περιοχή μας και καλύπτουν ένα τεράστιο κενό στην κοινωνική προστασία που υπάρχει. Το κενό αφορά την πολιτεία και το Δήμο, θα λέγαμε, την τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα η προσπάθεια αυτή της Εκκλησίας έρχεται να ως συνέργεια σε αυτό που κάνει ο Δήμος ή η πολιτεία και είναι απαραίτητη αυτή η βοήθεια ακριβώς για να καλύψουμε τις πολύ αυξημένες κοινωνικές ανάγκες που υπάρχουν σε μια περιοχή που ούτε πλούσια είναι και μαστίζεται και από την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών. Οπότε πάρα πολλοί συμπολίτες μας έχουν γίνει ευάλωτοι κοινωνικά. Οπότε κάθε προσπάθεια της στήριξης αυτών των ευάλωτων συμπολιτών μας είναι επενετέα. Εμείς σας ευχαριστούμε για την συνεργασία που έχουμε αυτό το μικρό διάστημα που είστε τοποτηρητής. Και κύριε Βαλασόπουλε, είμαστε σίγουροι ότι η δωρεά αυτή θα πιάσει τόπο όπως γίνεται μέχρι σήμερα και μακάρι να μπορούμε και να έχουμε τη δυνατότητα και ο Δήμος Τρίπολης αλλά και οι Αναπτυξιακοί που συνεργαζόμαστε σε διάφορα προγράμματα να μπορέσουμε να επαναλάβουμε τέτοιες προσφορές. Δώσουμε αυτό το μήνυμα σε Βαλασόπουλε, Δήμαρχε της Πόλης, κύριε Βαλασόπουλε, μέσα ενημέρωσης. Πράγματι σε αυτό το χώρο με τον μακαριστό Αλέξανδρο συμφωνήθηκε να κάνουμε αυτό το πρόγραμμα φιλοξενίας προσφύγων το 2018 στον Δήμο Τρίπολης και η συμβολή του σε αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντική, καθότι με τον γαλήνιο λόγο του για την αγάπη του Θεού για όλους τους ανθρώπους καρσίχασε την πόλη και τις όποιες φυλάξεις μπορούσαν να υπάρχουν από αυτή τη φιλοξενία, γιατί ήταν μια δεν ήταν εξοικειωμένη η πόλη της Τρίπολης με πρόσφυγες και πράγματι λοιπόν η συμβολή του και η σύμφωνη γνώμη του στην έναρξη αυτής της προσπάθειας ήταν καθοριστική στο να γίνει το πρόγραμμα πολύ ήρεμα, ήσυχα και να ολοκληρωθεί χωρίς να έχουμε προβλήματα στην πόλη. Αυτός ο οριματισμός προέρχεται από εκεί, δεν είναι, είναι καινούργιοι όλα, δεν πρόκειται περί επιχειρησμένων. Είναι πράγματα που μας έχει εφοδιάσει η Βαδιαρμοστία και το Υπουργείο Μετανάστευσης για να το χρησιμοποιήσουμε και σήμερα νομίζω ότι με την δωρεά αυτή επιτυχάνεται ο βασικός σκοπός που είναι η υποστήριξη ανθρώπων που το έχουν ανάγκη. Με αφορμή την σημερινή μας παρουσία εδώ, θέλω να πω ότι λόγω ότι η εταιρεία μας δραστηριοποιείται και στο νομό Λακωνίας όλα τα χρόνια που είναι όλο το σύνολο του νομού είναι στην περιοχή της Αναπτυξιακής. Γνωρίζουμε το έργο της Ιεράς Μητρόπολης Πάρκης και του Σεβασμιότατου και εκεί. Και ειδικότερα στην Νεάπολη που υπάρχουν δράσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες κλπ. Θα συνεργαστούμε εν ώψη των καινούριων έργων στο να υποστηριχθούν αυτές τις προσπάθειες.